Μέσα από το ψάξιμο, διαπίστωσα κάποιε παρατυπίε από το Δήμο απέναντι στην οικογένειά μα που, όταν μπορούν να κάνουν κάτι τόσο μικρό, πόσο εύκολα θα κάνουν για κάτι μεγάλο, με μεγαλύτερο συμφέρον για αυτού. Η προσπάθειά του να αποδείξουν το δίκιο του έκανε το 40χρονο Χρήστο Κουνουράκι και τη μητέρα του που πάσχει από λεφchαιμία να φτάσουν στα άκρα για την υπόθεση ενό χώρου στάθμευση στην Εμμανουήλ Καστρινάκη στο Ηράκλειο. Επί σειρά ετών, σύμφωνα με του ίδιου, κατηγορούνται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και από συγκεκριμένου γείτονε στο Σημείο ότι δεν διαθέτουν τα νόμιμα έγγραφα για την ιδιοκτησία του χώρου και ενώ τα έχουν όλα στα χέρια του. Στην προσπάθειά του αυτή, λοιπόν, κατήγγυλαν μέσω τη εφημερίδα Νέα Κρήτη αλλά και τη Κρήτη TV θεού και δαίμονε στην υπηρεσία με περίεργε συναλλαγέ μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών, ακόμα και η εξαφάνιση του οικογενειακού του φακέλου από την υπηρεσία εν μία ανοιχτή κοινοποιώντα τα μέχρι και στο Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρίνο. Η κυρία πύχη, μαζί με την κυρία Σίγμα Π. και ο κύριο Δέλτα Μη μεταλεπορούν εδώ και μήνε παρανόμω και καταχρηστικά, κάνοντα διάκριση πολιτών, εξυπηρετώντα το δικηγόρο και γείτονα τη μητέρα μου, κύριο Κ. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τεχνική Υπηρεσία, ω άμεσου προϊσταμένου, να επιβληθούν στο προσωπικό του και να επιφέρουν τι ποινέ που πρέπει στου συγκεκριμένου υπαλλήλου. Ήρθαν από μία υπάλληλο προϊσταμένη του Δήμου, συνεργείο, μέσα στο βράδυ, 7 η ώρα τα ξημερώματα. μία Ναι, και σβήσανε την νόμιμη διαγράμμιση που έχουμε από χαρτί του Δήμου, από την ίδια τεχνική υπηρεσία που πρέπει να διατηρεί το φάκελο το 2006. Και εδώ πέρα είναι η χρήση του χώρου του συγκεκριμένου στην Εμμάνιλ Καστινάκη 8. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, έτσι. Ναι, ναι. Που εδώ πέρα γράφεται πολύ καθαρά, ορίζει ότι υπάρχει και χρήση σόγιου γκαράζ. Ο φάκελο τη άδειά μα, 5426, από τη τεχνική υπηρεσία χάθηκε όπω μα λέτε και στον αριθμό πρωτοκόλλου 88956161018 με υπετιότητα τη υπηρεσία. Επειδή προσωπικά τώρα, οι τώρα υπηρεσίε του Δήμου εκτό από την πολεοδομία δεν λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά την ταλαιπωρία του, θα συμβούλευα τον κύριο Δήμαρχο καθώ και τη τώρα τεχνική υπηρεσία σαν άμεση προϊστάμενη να χρησιμοποιούσαν έναν έλεγχο στου από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υπόθεση αυτή, καθώς και για τον τρόπο που χάθηκε ο περιβόητο φάκελο. Ένα μήνα μετά, η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου νύπτει τα της για μία ακόμη φορά, Όμω με επίσημο τρόπο πλέον, καθώ το αίτημα προ ικανοποίηση του καταγγέλλοντα το έστειλε στη Διεύθυνση Πολεοδομία αλλά και στη νομική υπηρεσία του Δήμου, που καλείται να γνωμοδοτήσει πλέον αν οι υπηρεσίε πρέπει να επιτρέψουν στον καταγγέλλοντα να σταθμεύσει εντό του στεγασμένου ισογείου τη κατοικία του. Και για του λόγου του αληθέ, το έγγραφο τη υπηρεσία αναφέρει τα εξή. Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων, του δημοσιεύματο προ την εφημερίδα Νέα Κρήτη, σα ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μα έχει στείλει έτοιμα στη διεύθυνση πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου και στη νομική υπηρεσία του Δήμου, από τι οποίε περιμένει τι απόψει του για τη διεκπεραίωση του θέματό σα. Πάντω, ο 40χρονο και η μητέρα του, όπω δηλώνουν, δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν το δίκαιο του, αλλά και να λάμψει όλη η αλήθεια για την ταλαιπωρία που δέχονται όπω λένε αδίκω όλα αυτά τα χρόνια και που έβαλε σε γολγοθάτη η χημειοθεραπευόμενη γυναίκα να πρέπει να συγκεντρώσει εξ αρχή ένα-ένα όλα τα έγγραφα που απολέστηκαν με υπετιότητα τη ίδια τη υπηρεσία. Μου ζητάει να τι καταθέσω. Χαρτιά καθημερινά ακόμα και με έγγραφα από το Δήμο με πρωτόκολλο και με στρογγυλή σφραγίδα ότι είμαι υποχρεωμένος να τις προσκομίσω καινούργια συμβολογραφική πράξη και μου ανακαλεί οτιδήποτε κάνω.